Είσαι στο σπίτι της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη, σε μια ζωντανή σύνδεση που επιχειρήσαμε να κάνουμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί το πρόγραμμα είναι φορτωμένο και πάρα πολύ στενά τα περιθώρια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο σπίτι μας. Θέλω λίγο να σταθούμε, να περάσουμε απευθείας στο διατάφτα της πολιτικής. Χθες παρακολούθησα μια συνέντευξή σας στον Άλτερ και επιβεβαιώσατε ότι μετά τις εκλογές είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στη δημιουργία ενός κόμματος, ενός νέου πολιτικού φορέα, προτάσσοντας την παλαιότητα που αποπνέουν τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Με τι συνταγή, με τι κράμα δημιουργεί μια πολιτικός ένα κόμμα, μέσα από ένα αποχωρισμό που φαντάζομαι δεν ήταν εύκολος, γιατί είσαστε γέννημα θρέμα νεοδημοκράτησα. Επομένως, φαντάζομαι όλα είναι δύσκολα σε αυτή την προσπάθεια. Καταρχήν, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο στη χώρα σήμερα. Μέσα σε αυτή την απίστευτη κρίση την οποία περνάμε, κανένας δεν φανταζόταν ποτέ ότι η γενιά μας θα ζούσε την Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας ή, για να μην το πω διαφορετικά, στη χρεοκοπία. Εμείς ζήσαμε τα τελευταία 30 χρόνια με δανεικά μεν, αλλά από την άλλη μεριά με ένα αυξανόμενο εισόδημα σε ετήσια βάση. Η πολιτική λοιπόν ασκήθηκε με όρους μεταπολιτευτικούς, οι οποίοι δυστυχώς μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν σήμερα. Εγώ ήλπιζα ότι η κρίση αυτή θα άλλαζε και τα κόμματα, θα άλλαζε τις πολιτικές λογικές. Θα συνειδητοποιήσουμε δηλαδή ότι οι συνταγές του χθες δεν κάνουν για σήμερα. Δυστυχώς τα κόμματα δεν το καταλάβανε, το κατάλαβε η κοινωνία, η οποία κοινωνία μας γύρισε την πλάτη. Γύρισε την πλάτη σε όλο το πολιτικό σύστημα. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι δημιουργικοί, οι οποίοι δεν θέλουν να το βάλουν κάτω, οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά, οι οποίοι βαριούνται τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα, οι δεν θέλουν πολιτικούς που τους λένε ότι έχω τη μαϊκή συνταγή, το άλλο μείγμα πολιτικής, το οποίο θα σε βγάλει από την κρίση χωρίς να κάνεις θυσίες, χωρίς να κάνεις τίποτα κτλ. Ή τον πολιτικό που μέχρι πέρσι έλεγε ότι υπάρχουν λεπτά και σήμερα λέει δεν υπάρχουν και πέφτουν τα βάρη επί δικαίων και αδίκων. Εμείς θέλουμε να είμαστε κάτι διαφορετικό. Και το κάτι διαφορετικό έγκυται στο να πεις επιτέλους αλήθειες. Άκουγα στο Sky, έλεγαν προχθές, το Σαμαρά να λέει ο κόσμος θέλει αλήθειες. Το Παπανδρέου να λέει ο κόσμος θέλει αλήθειες. Και ούτε ο ένας έλεγε αλήθειες, ούτε ο άλλος έλεγε αλήθειες. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να πούμε πραγματικά τα πράγματα με το όνομά τους και να δώσουμε και το όραμα, παιδί μου, ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Διότι αλλιώς αυτή η κατάθλιψη, η οποία έχει πιάσει όλο τον κόσμο, δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Αναρωτιέται όμως κανείς σε τι θα είναι διαφορετικό. Σας άκουσα να ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση Παπανδρέου για τους ανισομερείς χειρισμούς της ως προς την επιβάρυνση των ασθενέστερων σε σχέση με την πραγματική φορολόγηση των ισχυρότερων. Ασκήστε κριτική στον κύριο Σαμαρά για συνέπεια για τα ίδια πράγματα σε θέσεις τις οποίες παρουσιάζει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά σε ένα ασαφές ιδεολογικό τοπίο. Και εδώ λίγο θέλω να σας ρωτήσω. Γενικά η Ευρώπη είναι σε ένα σαφές ιδεολογικό τοπίο. Ο κόσμος είναι προσανατολισμένος ιδεολογικά. Μπορούμε να πορευτούμε ως κοινωνίες χωρίς οράματα και αγώνες που να συμπεριλαμβάνουν τις ιδέες μέσα σε αυτά? Με τίποτα. Καταρχήν, δεν μπορεί μια κοινωνία να υπάρξει χωρίς όραμα. Χωρίς οράματα, χωρίς πιστεύω, χωρίς αξίες. Έτσι, με τίποτα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μια κοινωνία η οποία έχει χάσει τα οράματά της, μια κοινωνία που έχει χάσει τις αξίες της, δεν μπορεί να δώσει μάχη για ένα καλύτερο αύριο. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ιδεολογίες με την παλιά λογική δεν υπάρχουν πια. Τι να πεις τώρα, ότι 3η του Σεπτέμβρη έχει καμία σχέση με την πολιτική που ασκεί του Πασόκ? Ή να πεις ότι η Νέα Δημοκρατία ως ένα φιλελεύθερο κόμμα μπορεί να έχει τις απόψεις τις οποίες έχει σήμερα? Δεν γίνεται. Αυτό όμως το οποίο σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει, και το είπα και χθες, πάρτε την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, και οι δύο χώρες είναι κατά τη καλύτερα από εμάς. Αλλά τα μαύρα τους τα χάλια και οι δύο. Οι αντιπολιτεύσεις και στις δύο χώρες προσχώρησαν σε κάποια βασική πολιτική. Διότι σου λέει ότι επί των ερειπίων δεν θέλω να χτίσω. Και τι να χτίσω στα ερείπια? Δηλαδή, αν αύριο η Ελλάδα χρεοκοπήσει, ποιος από όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα παριστάνουν τους μάγους θέλει πραγματικά να την κυβερνήσει?
Θέλει πραγματικά να κυβερνήσει μια χώρα η οποία θα έχει χρεοκοπήσει. Εγώ λοιπόν έρχομαι και λέω μέσα σε αυτή την κατάσταση ότι τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι ούτε άσπρα ούτε μαύρα. Ότι υπάρχει αυτό που λέγεται κοινός νους. Και ο κοινός νους επιβάλλει ορισμένες βασικές αρχές. Τι επιβάλλει? Είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα χρειάζεται το πακέτο για να μπορέσουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Διότι αν αυτό το πακέτο αύριο κοπεί, αν δεν πάρουμε την τρίτη δόση το Δεκέμβριο, η Ελλάδα θα κάνει στάση πληρωμών. Από τις διεθνείς αγορές δεν μπορούμε να δανειστούμε. Άρα τι θα κάνουμε, θα τυπώσουμε δραχμές? Άρα θα έχει χρεοκοπήσει η χώρα? Άρα ο πολίτης θα έχει χάσει το 60% της περιουσίας του και προσωπικά και συλλογικά? Είναι λύση αυτή? Όχι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο της δανειοδότησης μπορούμε να ασκήσουμε άλλη πολιτική? Η απάντησή μου είναι ναι. Και εκεί κάνω την κριτική στον Παπανδρέου. Και εκεί πιστεύω ότι θα έπρεπε να τα δούμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι. Ναι, πρέπει να κάνουμε να έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν είναι δυνατόν οι σπατάλες αυτές οι οποίες γινόντουσαν να συνεχίσουν να γίνονται. Πού είναι οι μεγάλες σπατάλες ακόμα σήμερα? Διότι κόψαμε από τους δημοσίους υπαλλήλους ότι ήταν να κόψουμε, κόψαμε από τους συνταξιούχους παραπάνω από ό,τι προβλέπει το μνημόνιο, γι' αυτό είπα, με νούμερα το είπα, δώστε πίσω στους συνταξιούχους. Δεν μπορείς να κόψεις τον παραπληγικό και ούτω καθεξής. Πού μπορείς όμως να κόψεις? Μπορείς να κόψεις την περίφημη μαύρη τρύπα της υγείας. 11 μήνες. 11 μήνες δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εξακολουθούν η μαύρη τρύπα. Οπότε παίρνεις τα λεφτά του συνταξιούχου και τα ρίχνεις στη μαύρη τρύπα της υγείας. Και να πεις ότι ο πολίτης έβλεπε και μια βελτίωση, να αποπάει στο καλό. Χειρότερα είναι τα πράγματα που ήταν πριν. Έχεις τις ΔΕΚΟ. Είναι έντιμο απέναντι στον Έλληνα πολίτη να πεις ότι ο υπάλληλος της ΔΕΚΟ μπορεί να παίρνει σήμερα 3.600 μισθό και ο παππούς και η γιαγιά στα καπί να παλεύουν για να βγάλουν και να μην έχουν και ελπίδα για το αύριο? Εγώ λοιπόν λέω ότι εντάξει, κύριε Παπανδρέου, να κάνουμε οικονομίες, αλλά να δώσουμε ένα αίσθημα δικαιοσύνης στον κόσμο. Διότι αλλιώς αντιλαμβάνεται ο πολίτης τη θυσία του, αν νιώθει ότι υπάρχει μια στοιχειώδης δικαιοσύνη, και αλλιώς να ακούει τον Πρωθυπουργό να λέει ναι, είναι άδικα τα μέτρα, αλλά τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Απλώς θέλει προσπάθεια. Θέλει γραφειοκρατία αντί να ισοπεδωτικά να λέει κόβω από όλους, να κόψει εκεί που μπορεί, εκεί που υπάρχει κάποιο πλεόνασμα. Ότι όλοι χάνουμε 20% του εισοδήματός μας είναι βέβαιο. Αλλά το 20% στα 600 ευρώ του παραπληγικού δεν είναι το ίδιο με το 20% στα 3.600. Έχετε δίκιο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είτε ως ανεξάρτητη βουλευτής, είτε ως μέσα από ένα άλλο κόμμα, νέο κόμμα που θα δημιουργηθεί. Θα συνεργαζόσασταν με την κυβέρνηση Παπανδρέου στην παρούσα φάση προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση από τη χώρα? Ακούστε, σήμερα εμένα ο λαός μέταξε στην αντιπολίτευση. Και είμαι αντιπολίτευση. Γενικώς η άποψή μου είναι, και την είχα πάντα αυτήν, κάποτε ήμουν και μειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία όταν τα έλεγα αυτά, έλεγα ότι υπάρχουν θέματα στα οποία οφείλουμε να συνεργαζόμαστε όλα τα κόμματα μεταξύ μας. Το Υπουργός Εξωτερικών το είχα κάνει πράξη. Διότι ήμουν εγώ υπουργός. Αλλά και όταν ο κ. Παπανδρέου ήταν υπουργός, το είχα κάνει πράξη. Διότι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν ενδείκνυνται για κομματικές αντιπαραθέσεις. Το ίδιο πιστεύω για την παιδεία. Το ίδιο πιστεύω για την υγεία. Το ίδιο πιστεύω για ορισμένες πολιτικές στην οικονομία. Δεν ξέρετε τι είναι να έχεις δώσει 20 χρόνια τη ζωή σου, παλεύοντας για αυτά τα οποία πιστεύεις, και να φτάνεις στο σημείο να βλέπεις τη χώρα σου στην κατάσταση αυτή και να λες ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα βάλεις λοιπόν το δικό σου κομματικό συμφέρον πάνω από το γενικότερο? Αν λοιπόν χρειάζονται συνενέσεις σε αυτή τη χώρα, οφείλουμε να τις βρούμε και να δούμε τι πραγματικά είναι αυτό το οποίο μας χωρίζει. Βεβαίως θα υπάρξει συμπολίτευση και αντιπολίτευση, γιατί έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Άρα σε 5 βασικά πράγματα μπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι, είναι καλύτεροι οι Κρήοι, οι Ιρλανδοί ή οι θερμόαιμοι Μεσογειακοί, Πορτογάλοι. Που συνεργάζονται και δεν μπορούμε εμείς. Εγώ αυτό που ειλικρινά σας λέω δεν το κατανοώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή 5,5 χρόνια συμμετείχατε ως κορυφαία υπουργός στην κυβέρνηση Καραμαλή και ήσασταν και τους ανθρώπους που όταν κατέρευσε ο κύριος Καραμαλής, πολιτικά εννοώ, τον υπερασπιστήκατε ίσως με προσωπικό κόστος στην δική σας εσωκομματική αναμέτρηση. Με μεγάλο προσωπικό κόστος. Θέλω να σας ρωτήσω. Δεν μιλάγατε με τον κύριο Καραμαλή, δεν του λέγατε ότι η πολιτική που ακολουθείς
Δεν είναι η σωστή, δεν είναι ο σωστός δρόμος, αισθάνεστε δηλαδή, γιατί μιλάτε για τα παλιά κόμματα, αλλά είσαστε ένα εξέχον στέλεχος της κυβέρνησης. Εγώ το επιχείρημα το ξέρω και για να σας το πω εγώ πιο ομά από ό,τι μου το λέτε εσείς, η ερώτηση είναι, εσύ τώρα είσαι ένα κομμάτι του παλαιού φθαρμένου πολιτικού συστήματος, μπορείς να κάνεις το καινούριο? Αυτή είναι η ερώτηση, επί της ουσίας. Έχεις ευθύνες και για το παρελθόν? Η απάντηση είναι ναι, έχω. Ως μέρος του συλλογικού πολιτικού συστήματος έχω. Έχω και ατομικές ευθύνες για την εξωτερική πολιτική ή για την πολιτική μου στο Δήμο Αθηναίων, για την οποία είμαι περήφανη. Εγώ δεν άφησα μαύρες τρύπες. Αντίθετα, παρέλαβα ένα Δήμο το μαύρο το χάλι και τον παρέδωσα Moody's Alpha. Ή στην ελληνική εξωτερική πολιτική, για ό,τι έκανα, είμαι περήφανη. Βεβαίως με τον κύριο Καραμαλή, η βασική μου συζήτηση όλα αυτά τα χρόνια ήταν η εξωτερική πολιτική. Σας θυμίζω το Βουκουρέστι. Σας θυμίζω τον ΟΑΣΕ, σας θυμίζω το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είχαμε πολλά θέματα. Υπήρχαν παρεμβάσεις ότι πράγματι τα οικονομικά δεν πηγαίναν έτσι. Καλά. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια ναι, υπήρξαν. Στην αρχή, τα δύο πρώτα που ήμουν στην κυβέρνηση, ομολογώ πως όχι, διότι είχα μία ενημέρωση η οποία ήταν διαφορετική. Τα δύο τελευταία υπήρξαν. Με ρωτάτε γιατί δεν χτύπησα τον Καραμαλή όταν έπεσε? Όχι, ρωτώ γιατί δεν, πώς μεταφράζεται το γεγονός ότι ενώ ο κύριος Καραμαλής γνώριζε, γιατί είναι ένας ευφύης άνθρωπος, και ενώ φαντάζομαι υπήρξατε άνθρωποι που του συζητήσατε, πολιτικοί που του είπατε ότι δεν πάμε καλά, δεν είναι σωστή αυτή η πρακτική, ομολογώ ότι είναι ο Πρωθυπουργός που λειτουργήσε σαν να μην είχε αντιληφθεί τίποτα από αυτά που συνέβαιναν στη χώρα. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν αναμφισβήτητα ευθύνες στο μερίδιο που αναλογεί στον καθένα. Ξέρετε, εγώ είμαι κριτικιά, με τα σύν και τα πλήν. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μ' αρέσει η λογική της δριός πεσούσης. Την έχω ζήσει στο πετσί μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει όταν είσαι στα κάτω σου να σε βαράνε και όταν είσαι στα πάνω σου να σε κολακεύουν. Δεν είμαι στο χαρακτήρα μου. Από την ώρα που έπεσε ο Καραμαλής, θα ήταν ανέντιμο εκ μέρους μου να κάνω εγώ από πάνω τη δικιά μου κριτική. Και στο κάτω-κάτω της γραφής με εμπιστεύθηκε και με έκανε Υπουργό Εξωτερικών. Νομίζω ότι τίμησα τη χώρα μου καταρχήν και από εκεί και πέρα την κυβέρνηση. Και επιτύχατε και συνενέσεις σε την καθημερινή. Επέτυχα συνενέσεις. Είμαι περήφανη για αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Και δεν θα μπω στη λογική ότι τώρα που είσαι αδύναμος, θα έρθω κι εγώ από πάνω. Το αφήνω αυτό το ρόλο σε όλους αυτούς, οι οποίοι το κάνανε ιδεολογία, χωρίς εμένα. Τώρα, μια και επικαλεστήκατε την Κρήτη, και επειδή ο χρόνος δεν μας επιτρέπει μεγάλες αναφορές, κάποιοι λένε γιατί η Μπακογιάννη τώρα δεν σιώπησε να περάσει ο Καλλικράς, να περάσουν οι εκλογές, να χρεωθεί ο Σαμαράς τους Δήμους και τις Περιφέρειες, να χρεωθεί ο Παπανδρέου τους Δήμους και τις Περιφέρειες ως άποψη των πολιτών. Και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα επανασυσπηρωμένο πολιτικό φορέα, έχετε δώσει μεγάλη έμφαση στην Κρήτη. Και θέλω να σταθώ σε αυτό λίγο. Σήμερα είσαστε εδώ, θα μιλήσετε και στην εκδήλωση που θα κάνει ο κ. Γιαννουλάκης, υποψήφιος Περιφερειάρχης. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί πιστεύω ότι κάτι καινούριο γεννιέται εδώ, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ξέρετε, η Κρήτη έχει τις ιδιομορφίες της και τις ιδιαιτερότητες της. Και ο Κρητικός είναι ένα διαφορετικό μείγμα ανθρώπου. Έχει την περηφάνειά του, έχει τη λεβεντιά του, έχει και τα κουσούρια του, δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Αλλά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ένστικτο στην πολιτική. Διαχρονικά δε ιστορικά το έχει αποδείξει. Εγώ κινούμενη στην Κρήτη βλέπω ότι υπάρχει η ανάγκη έκφρασης του διαφορετικού. Και εδώ ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κρήτης, επειδή ο Καλλικράτης είναι ένα θέμα, αλλά η περιφέρεια είναι εξαιρετικά σημαντική για το αύριο της Κρήτης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια παρουσία κάποιων ανθρώπων με διαφορετικό.